Σας παραγγέλλομεν δε αδελφοί εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να απομακρύνεστε από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντες, ουχή κατά την παράδοση την οποία παρέλαβε παρημών, επειδή εσείς εξεύρετε πως πρέπει να μιμήστε ημάς, διότι δεν εφέρθημεν ατάκτος μεταξύ σας, ουδέ φάγομεν δωρεάν άρτων παράτινος, αλλά μετακόπου και μόχθου νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, δια να μην επιβαρύνομεν μηδένα ημών. Ουχή διότι δεν έχουμεν εξουσία, αλλά δια να σας δώσουμεν εαυτούς τύπων εις το να μιμνήσετε ημάς. Διότι και ότε είμαι θα παροιμήν, τούτο σας παραγγέλλομαι, ότι αν της δε θέλει να εργάζεται, μηδέα στρώγει. Επειδή ακούμε ότι νες περιπατούσε μεταξύ σας ατάκτος, μη εργαζόμενοι μηδέν, αλλά περιεργαζόμενοι. Παραγγέλλομεν δε εις τους θειού τους και προτρέπομεν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να τρώγωσιν των άρτων αυτών εργαζόμενοι με τα ησυχίας. Σεις αδελφοί μη αποκάμεντε πράττονται στο καλόν, και αν της δεν υπακούει στον λόγον ημών τον δία της επιστολής, τούτον σημειώνεται και μη συναναστρέφεστε με ταυτού δια να εντραπεί. Πλην μη θεωρείτε αυτόν ως εχθρόν, αλλά νουθετείτε ως αδελφόν. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας έφερε σε μια εκκλησία που ορθοτομεί το λόγο της αληθείας και καθώς ο Παύλος λέει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού», σε αυτή την εκκλησία κανένας δεν πληρώνεται. Αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει ουδεής εν δεής. Όλα, όλες οι ανάγκες, όλα τα ζητήματα, όλα τα προβλήματα που έχει η εκκλησία και τα αδέλφια μας, ο Θεός μεριμνά φροντίζει, όχι μεριμνά, φροντίζει να καλύπτονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό όταν βλέπουμε κάποιον να περιπατεί ατάκτος, μη εργαζόμενος, περιεργαζόμενος τους άλλους, να απομακρυνόμαστε από αυτόν. Αλλά λέει και κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι αν κάποιος από εσάς δεν υπακούει στο λόγο ημών τον δια της επιστολής, το γεγραμμένο λόγο στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τούτον σημειώνεται. Και μη συναναστρέφεστε μετά αυτού για να εντραπεί. Πλην μη θεωρείτε αυτόν ως εχθρόν, αλλά νουθετείτε αυτόν ως αδελφόν. Γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και ανάμεσα στις εκκλησίες μας και στην εκκλησία αυτή υπήρχε άνθρωπος η οποία έφερε ψευδοδιδασκαλίες. Αλλά επειδή απεμακρύνθη από την εκκλησία, δεν έχουμε δικαίωμα να τον σημειώσουμε ονομαστικά. Αλλά γνωρίζουμε ότι μέσα από το TikTok, μέσα από μηνύματα, στέλνει σε αδελφούς προσπαθώντας να τους πείσει για την διδασκαλία έξω από το Λόγο του Θεού. Με αυτούς δεν θα συναστρεφόμεθα, όποιοι και να είναι. Δεν κάνω παρέα με αυτούς. Τελειωμένη υπόθεση. Δεν τους θεωρώ εχθρούς μου, αδελφούς μου τους θεωρώ και τους νοθετώ. Γιατί ο Λόγος του Θεού και είναι και γραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι ο Κύριος μας λέει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Και εχθρός μας ποιος είναι? Αυτός που φέρνει άλλες διδασκαλίες και όχι μόνο. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να ευλογούμε αυτούς που μας καταρρώνται, να ευεργετούμε αυτούς που μας μισούνε, αυτούς που μας κατηγορούν να προσευχόμαστε, μας βλάπτουν να προσευχόμαστε υπέρ αυτών, ώστε ο Κύριος να τους φέρει σε μετάνοια, σε επιστροφή εις δόξαν και έπαιρνον το όνοματος του Αγίου.
Με πολύ μεγάλη προσοχή, λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, θα μένουμε στο Λόγο του Θεού. Δεν θα ακούμε, αλλά και αν καταλάβουμε κάτι, δεν συναναστρεφόμεθα. Αποχωριζόμεθα. Δεν είναι εχθρός, αδελφός είναι. Αλλά δεν το συναναστρέφομαι. Δεν κάνω παρέα μαζί του. Τον αγαπάω. Και αν μου δοθεί ευκαιρία θα τον ουθετήσω, εφόσον δέχεται νουθεσία. Αλλά γιατί μπορεί και να μην δέχεται. Αλλά δεν τον θεωρώ εχθρό μου. Προσεύχομαι για τη σωτηρία της ψυχής του. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη λογική, ότι τα πάντα σε αυτή την εκκλησία, ό,τι βλέπετε, υλικά, κτίρια, φωτοβολταϊκά, αντλία θερμότητα, ό,τι βλέπετε, με τις δικές σας προσφορές γίνονται. Δεν μας έχει αφήσει ο Κύριος, ούτε μας έχει εγκαταλείψει. Και άλλα θα κάνει. Αλλά εκείνο που είναι πάρα πολύ ωραίο και θέλω να σας το πω μια φορά ακόμη, είναι ο γείτονας, μέγας εχθρός μας. Όλο μας κατήγγειλε στην αστυνομία. Φοβερό. Ανεβαίναν τα παιδιά στην ταράτσα και κάνανε νεολαία και ψέλνανε. Πάει στην αστυνομία, λέει, δεν με αφήνουν να κοιμηθούμε. Και εγώ λέω, θα βοηθήσουμε να τον αφήνουμε, βάζω γύρω-γύρω στην ταράτσα ένα πλαστικό χοντρό για να μην ακούγεται η φωνή και μάλιστα προς τα κάτω για λίγο, για 3-4 μέτρα σκεπή. Λέω, δεν θα ακούγεται. Μόλις το βλέπει αυτό πάει στην πολεοδομία. Ελάτε να δείτε τι έκαναν. Έγινε την πολεοδομία εδώ. Μου λέει, τι είναι αυτά που κάνατε. Λέω, γι' αυτό είναι εδώ το φουκαρά, γιατί ανεβαίνουμε και ψέλνουμε και δεν τον αφήνουμε να κοιμηθεί. Λέει, ναι, αλλά αυτό είναι παράβαση. Ή θα το γκρεμίσετε, θα πληρώσετε κόστος διατήρησης. Οχ, λέω, μπορούμε να περιμένουμε λίγο καιρό να προσευχηθούμε, να το κουβεντιάσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, μου λέει, περιμένουμε. Πέρασε ένας μήνας, δύο, και βγήκε εντολή δυνατότητα νομιμοποίησης οποιονδήποτε κτισμάτων έχουμε. Νομιμοποίηση, και ήταν πια υπήρχε πριν, γιατί υπήρχε η καταγγελία του. Και ήταν γραμμένο στο Δημαρχείο. Οπότε φτιάξαμε τον τρίτο όροφο. Το καλύψαμε, κάναμε το Word of God, κάναμε την νεολαία, όλα τέλεια. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Μετά δεν είχαμε που να παρκάρουμε. Παρκάρανε, γιατί ήταν μόνο, περνάγαν δύο τα αυτοκίνητα. Και όπου παρκάραμε μας γράφανε και ερχόταν η τροχέα και πληρώναμε πρόστιμο. Είχα πληρώσει. Έρχεται ένας αδερφός τροχονόμος. Έχουμε πολλούς αδερφούς χωροφύλακες στην εκκλησία. Και τροχονόμους, χωροφύλακες σου λέω εγώ. Αστυνομικοί είναι και τροχονόμοι. Και του λέω, τι θα κάνω με αυτό, ναι. Α, μου λέει, δεν είναι τίποτα, εύκολο είναι. Τι, αυτός ο δρόμος, μου λέει, μπορεί να γίνει μονόδρομος για λόγους ασφαλείας επειδή υπάρχει εκκλησία. Και άμα γίνει μονόδρομος θα μπορείτε να παρκάρετε και δεξιά και αριστερά. Μπα, λέω, ναι. Πηγαίνουμε στο Δήμο. Λέω, για ελάτε να δείτε, εδώ είναι επικίνδυνο, έχουμε είναι εκκλησία. Βγαίνουν παιδιά, θα γίνουν ατυχήματα. Αλλά λέει, τον κάνουν μονόδρομο. Και τον κάνανε μονόδρομο να βγαίνει προς τα έξω, να έχουμε εύκολη έξοδο. Μόλις έγινε μονόδρομος, μπορούσαμε να παρκάρουμε παντού. Και από εκείνη τη μεριά και από τούτη μεριά. Και δεν έχει. Η εκκλησία είναι η μόνη εκκλησία στην Αθήνα που δεν έχει πρόβλημα πάρκινγκ. Δεν έχει πρόβλημα πάρκινγκ. Φοβερό δεν είναι. Ας είναι καλά ο γείτονας. Ας είναι καλά ο γείτονας. Όπου και να είναι ο Κύριος να τον ευλογεί. Τι έκανε όμως ο γείτονας. Φωνάζει κάποιους εργάτες από το Δήμο, τους πληρώνει και τους λέει, βάλτε να απαγορεύετε η στάθμευση εκεί που είναι η ΔΕΗ. Πηγαίνουν αυτοί και βάζουν. Έχει γίνει και ο σκλαβενίτης. Πηγαίναμε, ερχόντουσαν, μας γράφανε πάλι. Θα είναι απαρρίφη. Ρωτάω τον αδερφό, τι γίνεται. Μου λέει, κάτσε, μου λέει, το απογορεύεται
Η στάθμευση έχει αρχή και τέλος. Εδώ βλέπω μόνο αρχή, τέλος δεν βλέπω. Άρα είναι ψεύτικο αυτό. Ψεύτικο είναι. Φωνάζω την πολεοδομία. Ποιος το βάλε αυτό, δεν το έχουμε βάλει εμείς. Και τι θα το κάνουμε, θα το βγάλουμε, λέει. Το βγάλανε, δόξα στον Κύριο. Παρκάρουμε τώρα που θέλουμε. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν στους αγαπώντας τον Θεό. Και χρησιμοποιεί ο Θεός και τους εχθρούς ημών. Γι' αυτό πρέπει να τους αγαπάμε. Και γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς. Να τους ευλογήσει ο Θεός πιο πολύ. Να μας εχθρεύονται ακόμη πιο πολύ. Τότε με τον κορονοϊό, ωραία καταγγελίες. Ερχόταν η αστυνομία, μέχρι 25 επιτρέπεται. Μόλις βλέπαμε την αστυνομία από όξο, ανεβαίνανε πάνω στην ταράτσα, στην τρίτο όροφο. Είχαμε βάλει τηλεοράσεις, ακόμη έχει. Έμπαινε μέσα ο αστυνομικός, λέει: εντάξει, μια χαρά είσαστε. Ούτε 20 δεν είσαστε. Λέω: βλέπεις, ούτε 20 δεν είμαστε. Ήρθε μια, δυο, τρεις, την τελευταία φορά που θα έφευγε, χώρισε, έπαθε φοβερά ζημιά. Τον χώρισε η γυναίκα του, φύγαν τα παιδιά του, έμεινε μόνος του, το πούλησε. Τώρα δεν ξέρουν ποιοι έχουν έρθει μέσα. Θα τους χρησιμοποιήσει και αυτούς ο Θεός για τη δόξα του. Αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός δεν μεριμνά, φροντίζει για μας. Για τον κάθε ένα από μας ξεχωριστά και για την Εκκλησία του. Αμήν αδερφοί, φροντίζει. Τώρα όμως σας έρθουν οι πρεσβύτεροι να ετοιμαστούμε για να συμμετάσχουμε όλοι μας προς ευλογία στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού.